30 πλήρωσε το. Πάρτε μια ανάσα, πιείτε το καφεδάκι σας. Πάμε με Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα. Θέλω λίγο στην προηγούμενη συζήτηση. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε. Η διαφορά μεταξύ του νόμου στην Κύπρο, όπως ψηφίστηκε, και στην Ελλάδα, αυτό που έλεγε πριν κυρία Νούκα, είναι το εξής. Στην Ελλάδα λέει ο νόμος ότι 12 μήνες πριν ενημερώνει η τράπεζα. Όχι για να εξαγοράσει ο δανειολήπτης σε χαμηλότερη τιμή το δάνειό του. Για να το ρυθμίσει. Στην Κύπρο έχει το δικαίωμα ο δανειολήπτης να το αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι η υποχρεωτικότητα το ζήτημα. Γιατί το κάνανε. Είναι η δυνατότητα. Θα το φέρετε αυτό. Ένα λεπτό. Πάμε εγώ το έχω υποστηρίξει από την πρώτη μέρα στη Βουλή. Μάλιστα. Που άμα θυμάστε και στη δική σας εκπομπή το έλεγα τότε ότι πρέπει να γίνει και το υποστηρίζω αναφανδόν. Η Νέα Δημοκρατία θα το ασπαστεί πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι θα δείτε σύντομα πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία συνολικά. Είδηση πρώτη. Ένα λεπτό. Είδηση έτσι. Πρώτη από τον Αντιπρόεδρο. Διότι πλέον, κύριε Γεωργιάδη, η Νέα Δημοκρατία κινείται πάντα ιδιότητα. Με πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Αυτιά. Το βλέπω. Διότι δεν μας αρέσει ο λαϊκισμός. Τα μεγάλα λόγια δεν σας αρέσουν. Ήδη ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Κοινωνιστές να είστε και όχι λαϊκιστές. Ήδη ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει εντολή στα αρμόδια στελέχη. Ναι. Ερευνούμε όλες τις σχετικές νομοθεσίες όλων των κρατών για να δούμε ποια θα είναι η πρότασή μας που θα είναι η βέλτιστη βάσει της ευρωπαϊκής πρακτικής. Και κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, ναι. Από ό,τι φαίνεται, η διαπραγμάτευση της κυβερνήσεως σε αυτό το θέμα ήταν πάρα πολύ κακή. Γιατί από ό,τι διαρρέεται και από την πλευρά της Τρόικας, δεν ετέθη ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι απάντηση, κυρία Νούκα. Αυτό ζήτημα στο τραπέζι. Πέραν της επισήμου απαντήσεως του κυρίου Γιούνκερ, σε όσους ασχολούνται με το ρεπορτάζ, οι ίδιοι της Τρόικας διαρρέουν ότι ουδέποτε μάλιστα. Η κυβέρνηση ρωτώ, λοιπόν. Μας ζήτησε αυτό το πράγμα. Ρωτώ. Γεωργιάδης είναι το όνομα του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου. Γεωργιάδης και είναι... πολύ επιτυχημένος. Στην Κύπρο το λένε αυτιά το Γεωργιάδη. Ξέρεις γιατί έτσι έχει μεγάλα αυτιά. Λοιπόν, Γεωργιάδης είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου. Πολύ Γεωργιάδης, θα ήθελα. Κυρία Καλατζάκου. Γεωργιάδης είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ένας θεός ξέρει αύριο μεθαύριο τι θα κάνει. Ο λαός το αποφασίζει αυτά. Ρωτώ λοιπόν, για να βγάλουμε την πρώτη είδηση της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει αυτόν τον δύσμυρο Έλληνα. Έβλεπα και τον κύριο Σταμάτη που ρωτούσε τον κύριο Ματζούνη. Ο κύριος Ματζούνης είναι από τους πιο γνώστες αυτού του προβλήματος και είπε, μα εμείς φτιάξαμε και εταιρεία για να στηρίζει και να κάνει και να δείχνει. Ρωτώ λοιπόν, όταν το αίτημα είναι μπροστά, ο Σάλλας έχει κατεβάσει μια ωραία πρόταση που λέει για χωρισμό σε λίγες μέρες, επαγγελματική αξίας του ακινήτου και αξίας του δανείου. Θέλω την πρώτη είδηση της ημέρας. Σε λίγες μέρες. Ναι. Δεν θέλω να το. Σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες το πολύ. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Θα παρουσιάσει την συνολική, κοστολογημένη και απολύτως συμβατή με το πρόγραμμα πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για όλη τη διαχείριση των χρεών και των ιδιωτών και των επιχειρήσεων. Και θα δείτε, κύριε Αυτιά, όταν θα ακούσετε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Πόσο εσείς πρώτος θα βγείτε και θα πείτε πόσο ικανοποιημένος είστε από αυτήν. Επαναλαμβάνω, πρόταση όχι λαϊκισμού, πρόταση συγκεκριμένη, όπως κάνει ο Κυριάκος, που είναι νοικοκύρης, τον είδατε στη ΔΕΘ, πώς τα παρουσίασε, τον είδατε στην συζήτηση στη Βουλή για την παιδεία, όπου δεν παρασύρθηκε σε έναν καυγά, αλλά ανάγκασε τον Τσίπρα να μιλήσουν επί του συγκεκριμένου. Γιατί επιτέλους οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε επί του συγκεκριμένου. Και αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες είναι να τους λύσουμε τα προβλήματά τους, να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Εγώ, Γιώργο μου, στους καυγάδες είμαι πρώτος. Όμως οφείλω να σας πω ότι δεν είναι οι καυγάδες αυτό που χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται πολιτικούς που θα του λύσουν επιτέλους λοιπόν, τα προβλήματα. Πάμε τώρα στα προβλήματα τα μεγάλα. Τι κουβεντιάζει σήμερα μια οικογένεια, κύριε Γεωργιάδη? Πρώτον, μειώνεται ο μισθός. Με χίλιους δύο τρόπους. Δηλαδή μπορεί να παραμένουν τα 586 ευρώ, αλλά ΦΠΑ 25%, πάνω τα πάντα, φόροι, έμφυα, 1.200, τα κάνατε κι εσείς και το πληρώσατε με τον έμφυα. Όχι. Ένα το να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Άλλο να πληρώνεις 13% ΦΠΑ, φωνάζω κι εγώ δυνατά. Άλλο 24. Ένα λεπτό, περίμενε. Γιώργο, σε παρακαλώ, είσαι δίκαιος άνθρωπος. Είναι το ίδιο το 13% με 24%. Δεν έχει καμιά σχέση. Μη μου λες τι θέλω να πω. Θέλω να πω. Αυτά που κάνεις στη Βουλή σε μένα, κομμένα. Εντάξει, δεν πάει να γίνεις αρχηγός και πρόεδρος Δημοκρατίας. Τελείωσε. Άκουσε με τώρα δύο λεφτά. Ο Έλληνας δεν ζει καλύτερα φέτος από ό,τι ζούσε πέρυσι και πρόπερσι. Ζει χειρότερα. Και αυτό έχει αποδειχθεί με βάση τους αριθμούς. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει να αντιμετωπίσει και τα δικά της λάθη τα οποία έκανε,
αλλά και τα πολλά λάθη που κάνει τώρα η σημερινή κυβέρνηση. Θέμα πρώτο. Ο Έλληνας θέλει δουλειά. Πώς θα μπορέσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να δώσει δουλειά στον κόσμο? Δεν μιλάει για πλούτο ο Κυριάκος. Πρόσεξε, γιατί ξέρει οικονομικά. Κυριάκος αποφεύγει σαν το διάολο το λιβάνι να λέει μεγάλες κουβέντες. Και σε αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος πλήρως. Πώς λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα ανοίξει σαν τριαντάφυλλο την οικονομία και θα πει πάρτε μωρέ ένα μεροκάματο σε αρχική βάση και πάμε μετά να σταματήσουμε αυτή την κατρακύλα των φόρων και τη μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι το κλειδί, να δώσει δουλειές. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Άρα τι συζητάμε? Πώς θα σπάσουμε το φαύλο κύκλο της μιζέρια. Σωστό. Πώς θα αυξήσουμε δηλαδή το ακαθάριστο εθνικό μας προϊόν. Έτσι. Πώς θα αυξήσουμε τα λεφτά που έχει η χώρα μας. Έτσι. Αυτό για να γίνει πρέπει να συντρέξουν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να φύγει ο Τσίπρας. Λυπάμαι που το λέω με τέτοια ένταση, αλλά έχοντας πια μιλήσει με δεκάδες ξένους επενδυτές και με πάρα πολλά ξένα φαν που θέλουν αποστολές στην Ελλάδα και βλέπουν και τη Νέα Δημοκρατία και τους βλέπω και εγώ, ναι, σας διαβεβαιώ. Όσο βλέπουν τον Τσίπρα, επενδυτής στην Ελλάδα δεν έρχεται. Γιατί? Γιατί τους κορόιδεψε πέρσι, τους έβαλε να μπουν στην ακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών με τη δέσμευση ότι θα έχει κλείσει την πρώτη αξιολόγηση με τις 15 Ιανουαρίου πέρσι. Δεν το έκανε. Έχασαν όλα αυτά φαντς περίπου το 70% των κεφαλαίων που έβαλαν στην ακεφαλαιοποίηση και ακούνε Τσίπρα και αλλάζουν πεζοδρόμιο. Με τον Τσίπρα επένδυση από το εξωτερικό για να αλλάξει η οικονομία της χώρας αποκλείεται. Δεύτερον, δεν φτάνει μόνο η αλλαγή της κυβέρνησης, θέλει και άλλα δύο. Θέλει μείωση των φόρων. Γιατί μείωση των φόρων? Γιατί για να πείσει κάποιον να φέρει τα λεφτά και να επενδύσει στην Ελλάδα και να γεννηθούν θέσεις εργασίας και να βρουν δουλειά τα παιδιά μας, πρέπει να πιστεύει ότι θα κερδίσει. Αν πιστεύει ότι θα χάσει, δεν θα φέρνει. Και τρίτον, πέραν λέει των πρώτων δύο, πρέπει να έχεις κάνει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά που θα επιτρέπουν δηλαδή γρήγορα να κινείται η οικονομία. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και τα τρία. Πώς θα τα κάνει? Ανακοίνωσε πως θα μειώσει τους φόρους, ανακοίνωσε πως θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις και η παρουσία του ίδιου με την συγκρότησή του, με την προσωπικότητά του, με τη μόρφωσή του, με την εργατικότητά του, πείθει τους επενδυτές και θα πείσει τους επενδυτές να έρθουν και να φέρουν λεφτά στην Ελλάδα, όχι μόνο τους ξένους, αλλά και τους Έλληνες. Η άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία της χώρας θα είναι μια καλή μέρα για τον τόπο και τον ελληνικό λαό, τώρα, Γιώργο Αυτιά. Τώρα, όπου θα φύγουμε από το φαύλο κύκλο της μιζέριας. Βάζομαι μια τελεία εδώ. Ξέρεις ότι είμαι πολύ δύσπιστος. Το ξέρεις. Είχα ρωτήσει τον πρωθυπουργό πού θα βρεις τα λεφτά για να σταματήσεις τον ένθια. Πού θα βρεις τα λεφτά για να δώσεις 13η σύνταξη? Πού θα βρεις τα λεφτά για να κόψεις έκταξη φορές? Ποιος θα δώσει 780 ευρώ ξανά μισθό όταν η αγορά είναι πεσμένη? Πού θα βρεις αυτό, πού θα βρεις εκείνο? Άρα, ένα αυτό. Δεύτερον, Γιώργο μου, αυτή την ώρα, χθες στο YouTube, ναι, έτυχε εκείνη τη συνέντευξη που είχες με τον Τσίπρα και που τον ρώτησε η Μάγδα Ιτσέγκου για το αν πλήρωσε ή όχι το χαράτσι. Και αφού με πέρασε εμένα γενναίες 14, λέω ότι εκείνος ο περιθωριακός που πουλάει βιβλία σε κάτι περιθωριακά κανάλια, είπε ότι έδωσε το χαράτσι, θα έδινε το χαράτσι στο ΚΕΘΕΑ, αλλά δεν το έδωσε διότι δεν είχε ακίνητο και το είχε πει για πλάκα ότι θα έδινε τα λεφτά στο ΚΕΘΕΑ. Τα θυμάσαι αυτά. Και μετά βγήκε το Ποθανέσιο του και είχε και ακίνητο. Και ακόμα εκκρεμεί να μας πει αν πλήρωσε ή όχι το χαράτσι τελικά στο ακίνητο που είχε. Δεν θέλω να συγκρίνεις, δεν θέλω κανένας να συγκρίνει κάτι που ακούτε από τα χείλη του μεγαλύτερου ψεύτη που γέννησε ο τόπος αυτός, που λέγεται Αλέξη Τσίπρας, είναι βαρύ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θέλω να γίνεται διασύγκριση. Είναι βαρύ. Είναι αδικία, αλλά δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ το πιστεύω, αυτό που σας λέω, άρα, σας κοιτάω στα μάτια και το πιστεύω. Άρα, μεγαλύτερος ψεύτης από τον Τσίπρα δεν έχει γεννηθεί. Είναι βαρύ αυτό να το λέει αντιπρόεδρος κόμματος. Και πολύ επίοικης είμαι. Είναι βαρύ, είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Και άκου τι άλλο κάνει, που είναι έσχος. Άκου τι άλλο κάνει, Γιώργο, που εγώ το βλέπω ότι τρελαίνομαι. Έχετε στη Βουλή για την Παιδεία. Δεν θέλει να μας πει την πρότασή του για το πώς θα μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα. Θέλει και εκεί να διχάσει τους Έλληνες. Να πολλώσει το κλίμα για να κρατήσει ένα κομμάτι δικό του. Και πάει και λέει στο Μητσοτάκη του κουνάει το δάχτυλο. Που ο Μητσοτάκης κύριος τον πήγε. Κύριος, κύριος, κύριος. Και αρχίζει. Εσύ που έχεις πάει μόνο σε ιδιωτικό σχολείο και έχεις πάει μόνο σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και θα θέλει να μιλήσει για μας. Πρόσεξε. Και δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ο άνθρωπος ότι λέγοντάς τα αυτά
αύριο αφήνει τα δικά του τα παιδιά έκθετα που τα πάει σε ιδιωτικό σχολείο. Να αφήσουν να τους λένε, το θέμα των παιδιών στην εσύ άκρη, δεν πήγε σε δημόσιο παρακαλώ. Σχολείο. Ναι, το θέμα ούτε των παιδιών, τα παιδιά του δεν σκέφτηκε ο Τσίπρας εκείνη την ώρα που τα πήγε στη σχολή Χιλ. Παρακαλώ. Γιατί το λέω, γιατί το λέω. Πρέπει να καταλάβετε με ποιον έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, η χώρα έχει μπλέξει, Γιώργο. Βάζουμε μία έχει τελεία. Μπλέξει πολύ η χώρα μας. Βάζουμε... Γιατί είναι στα χέρια ανθρώπων χωρίς ηθικές αναστολές, χωρίς ηθικές αρχές, χωρίς Τσίπρα με μόνο του σκοπό να κρατάνε και ανέμονται την εξουσία. Βάζουμε... Τίποτα άλλο δεν τους νοιάζει. Βάζω μία τελεία εδώ, γιατί θέλει προσοχή κάθε αναφορά σε παιδιά. Τελεία εδώ. Πάμε παρακάτω. Δεν κατηγορούμε τα παιδιά. Βγαίνει τον Τσίπρα βγαίνει ο φίλης... Τα παιδιά καλώς πάνε και να γίνουν και μορφωμένα και τους ευχόμαστε καλή ζωή. Λοιπόν, βγαίνει... Δεν λέμε αυτό. Καταγγέλνουμε την υποκρισία. Λέει... Όχι, Γιώργο, με συγχωρείς. Λέει... Είναι υποκρισία. Δεν μπορεί να κατηγορείς τον άλλον γιατί πήγε σε ιδιωτικό σχολείο όταν εσύ τα παιδιά σου το έχεις σε ιδιωτικό σχολείο. Λοιπόν, δεν θα το κάνεις αυτό. Πάμε... Αυτό είναι υποκρισία. Πάμε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του για αυτά τα οποία λέει. Λέει ο φίλης σήμερα να μην επιστρέψει η Εκκλησία στην εποχή του Χριστόδουλου. Και μόλις τώρα λέω. Να μια ερώτηση που θα έκανα στον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αχάς, ο μακαριστός Χριστόδουλος, και όποτε τον ακούμε και ακούμε γι' αυτόν, μόνο συγκίνηση μας προκαλεί, είναι μια προσωπικότητα που κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, τον έχει στην καρδιά της, Γιώργο Αυτιά. Θυμάστε τι έγινε στην Ελλάδα όταν έφυγε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Έκλεγαν από το ένα άκρο της Ελλάδας μέχρι το άλλο. Τον μακαριστό Χριστόδουλο τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε γιατί μας αγάπησε και αυτός. Ο κύριος Φίλης, που είναι ένας άνθρωπος που μισεί την Εκκλησία. Ο κύριος Φίλης, να ξέρετε, έχει προσωπικά συμπλέγματα με την Εκκλησία. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά ελληνικά ο κύριος Φίλης, με το αναγνωρίσω. Ψέλνει πολύ ωραία. Ξέρει πολύ καλά τις λειτουργίες. Έντιμος άνθρωπος, έτσι. Δεν είπα εγώ. Δεν αμφισβήτησα την ηθική του συγκρότηση. Είναι η πρώτη αρχή της Εκκλησίας αυτή. Δεν αμφισβήτησα την ηθική του συγκρότηση, ούτε τον κατηγόρησα ότι κάνει. Πράγματα στήλη Σπίρτζι, ας πούμε. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Έχει μανία με το Σπίρτζι, έτσι. Καλά τώρα. Σπίρτζι τώρα είναι άστο. Παλιό Πασόκ τη συμφωνία. Να μείνουμε στον κύριο Φίλη. Άστο. Λοιπόν, λέω, δεν έχουν σχέση. Λέω όμως, έχει σύμπλεγμα με την Εκκλησία. Τι να κάνουμε τώρα. Την μισή. Δεν γιατί? Κάνει για αυτή τη θέση. Γιατί το γιατί ρωτήσετε τον ίδιο, τι να σας πω. Ξέρω εγώ γιατί, ξέρω τι βιώματα έχει ο καθένας. Πάντως έχει προσωπικό σύμπλεγμα με την Εκκλησία. Και δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος θέλει να έχει και καλές σχέσεις με την Εκκλησία και τον Μακαριότητο κτλ. Να έχει στη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, γιατί το ξεχνάμε αυτό. Ο Υπουργός Παιδείας, άσε πώς θα το λένε, όπως θέλουν να το λένε, στην ουσία πάντα είναι Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γιατί? Γιατί το άρθρο 16 του Συντάγματος αναθέτει στην πολιτεία την διαιώνιση της ορθόδοξης συνειδήσεως των Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν μπορεί να μισεί την Εκκλησία όπως ο κύριος Φίλης. Όταν λέει ο κύριος Φίλης μη γυρίσουμε στην εποχή Χριστόδουλου, ναι. Δεν καταλαβαίνει ότι έκθεσε σύγκρουση με το σύμπαν του χριστεπονίμου πλήθους της χώρας. Γιατί η Ορθόδοξη Χριστιανή αυτής της χώρας, τον μακαριστό Χριστόδουλο τον αγαπάμε. Τώρα. Ακόμα τον αγαπάμε. Τώρα, έχουμε χίλια δυο πράγματα μπροστά μας και το σκηνικό γύρω από τη χώρα. Αρχίζει να δημιουργεί κάποια μεγάλα ερωτηματικά. Βγήκε ο κουμπάρος ο Ερντογάν και άρχισε να λέει τα δικά του. Για ελληνικά νησιά, για τουρκικά νησιά και ιστορίες κλπ. Όταν στα ελληνικά νησιά, όταν τότε στη συνθήκη της Λοζάνης, το 99% του πληθυσμού μιλούσε ελληνικά. Τι θέμα θέτει τώρα νησιών και το τα λένε και οι ίδιοι. Αυτό το σκηνικό που δημιουργείται, τη Νέα Δημοκρατία πόσο την απασχολεί, πόσο το κουβεντιάσατε εκεί. Και τι περιμένετε και τι απάντηση δίνετε στον Ερντογάν. Πάρα πολύ. Ναι. Και το χειριζόμαστε με προσοχή. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε. Η συνθήκη της Λοζάνης ναι. Δεν αγγίζεται. Έτσι. Είναι το ιερό δισκοπότηρο της σταθερότητας αυτής της περιοχής. Όποιος πάει να αγγίξει τη συνθήκη της Λοζάνης είναι παρανοϊκός. Θα άνοιγε τον ασκό του αιώλου. Δεν είναι τίποτα όρθιο. Δεν αγγίζεται καθόλου. Δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση. Δεν υπάρχει ως θέμα. Τώρα, ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει φάει σφαλιάρες, Γιώργο, από τους Αμερικάνους εκεί στη Συρία και από τους Ρώσους. Δεν μπορεί να πουλήσει τσαμπουκά πια εκεί. Δεν μπορεί να πουλήσει τσαμπουκά στη Ρωσία που πήγε να πουλήσει πέρσι το καλοκαίρι και πήγε και γύρισε και ζήταγε συγγνώμη γονιπετός. Έχει μια χώρα διχασμένη και άρα πρέπει κάπου να βγάλει μια επιθετικότητα για να ενώσει τη χώρα του. Δυστυχώς βρήκε μπόσικους εμάς, ή έτσι νομίζει τουλάχιστον. Εγώ
Δεν έχω πιστεί από την εξήγηση εκείνη. Θα μου πείτε είναι ίσονο θέμα. Δεν είναι, τίποτα δεν είναι ίσονο στη διπλωματία. Πού είναι ο Τσίπρας με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και είναι οι δύο σημαίες οι Τούρκες και δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι για ψυχολογικά τεστ. Να δούνε πόσα αντανακλαστικά έχει. Λοιπόν, μας βρήκε μπόσικους ή έτσι νομίζει. Ερώτημα. Και πάει τώρα να μας εμπλέξει. Ερώτημα, λέει πρέπει ο Τσίπρας. Με ψυχραιμία. Ναι. Με ψυχραιμία. Ναι. Αλλά και αποφασιστικότητα. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε προς πάσα κατεύθυνση. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν αγγίζεται. Τώρα, αν μπαίναμε σε μια συζήτηση για το τι γλώσσα μιλάει το Αιγαίο και τι γλώσσα μιλάνε τα νησιά του Αιγαίου και τι γλώσσα μιλάει η Μικρά Ασία, ας αφήσουμε κύριε Ερντογάν, γιατί εκεί δεν σας παίρνει. Επίσης, όπου σκάψει τη Μικρά Ασία, ελληνικά μνημεία βρίσκεται. Και επίσης, έχω να πω εγώ τώρα και μετέφερε το, στο νησί μου τη Σάμο δεν υπάρχει ούτε ένα τζαμί. Δεν υπάρχει ένα τζαμί στη Σάμο. Τέλος, Τούρκου πόδι στη Σάμο δεν πάτησε. Τελεία και παύλα. Ο Τσίπρας λέει επικίνδυνη η δήλωση Ερντογάν. Στα εθνικά θέματα θα κάτσει ο Κυριάκος μαζί με τον Αλέξη και τους υπόλοιπους. Γιατί το εθνικό θέμα είναι τεράστιο. Θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Ο Κυριάκος δεν έχει αρνηθεί ποτέ να κάτσει το τραπέζι με τον Τσίπρα. Και τώρα να μας καλέσει ο κ. Τσίπρας, για όποιο θέμα νομίζει, ο Κυριάκος θα πάει. Ο Κυριάκος, Γιώργο μου, είναι, και όσοι το ξέρουμε από κοντά, το ξέρουμε αυτό. Θέλω να σας μεταφέρω την εικόνα του Κυριάκου από κοντά. Είναι ένας κύριος. Είναι δυνατόν ένας κύριος να φερθεί άσχημα. Είναι ένας κύριος. Και πιστεύει στη συνένεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει στην εθνική συνενώση και την εθνική συνένεση. Όμως η εθνική συνενώση και η εθνική συνένεση, Γιώργο μου, θέλει δύο. Να σου φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβει. Μας κάλεσε πέρσι το καλοκαίρι και πήγε ο Κυριάκος για το μεταναστευτικό. Μάλιστα. Τεράστιο θέμα. Τα βρήκανε. Ή βρήκαν ορισμένα. Γράψανε και ένα χαρτί. Βάλαν τις υπογραφές τους από κάτω. Πρωθυπουργός. Πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόεδροι κομμάτων. Λέγανε θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5. Του είπαν σε στηρίζουμε κάντα. Το πήρε το χαρτί ο Τσίπρας. Έκανε τίποτα από αυτά. Τίποτα. Το να πει θέλω να έχω συνεννόηση δεν λέει τίποτα. Το εμπράκτος να κάνει συνεννόηση λέει. Αυτό είναι που λέει. Αυτό ο Τσίπρας δυστυχώς μέχρι στιγμής, εγώ εύχομαι να αλλάξει. Εγώ δεν θέλω η χώρα να είναι διχασμένη. Νομίζω ότι εμάς μας ευχαριστεί η χώρα να είναι διχασμένη, να τσακωνόμαστε. Όχι βέβαια. Εγώ θέλω καλύτερο μέλλον για τους Έλληνες και τα παιδιά μας. Εδώ μένω εγώ. Σαφής. Εδώ είναι επιχειρήσεις. Σαφής. Εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Εδώ θέλω να έχουν μέλλον. Να γυρίσουν τα παιδιά των ανθρώπων που φύγανε. Μάλιστα. Να μην φύγουν και άλλα παιδιά. Βεβαίως. Λοιπόν, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αλλά να συνεννοηθούμε με ανθρώπους που θέλουν να συνεννοηθούν. Σαφής. Αν δεν γίνεται. Κάπου διάβασα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αναυπουργείο θα βάλει αντίστοιχο για αναυπητηρία από δεν κοντά τον Τσίπρα. Δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω εγώ τέτοια πράγματα, δεν τα γνωρίζω. Δεν έχει ακουστεί πουθενά αυτό. Δεν τα γνωρίζω, δεν γνωρίζω κάτι ακόμα. Καλά, αντιπρόεδρος και δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή το κόμμα έχει ένα οργανόγραμμα, δουλεύει μια χαρά, είμαστε σε πλήρη συντονισμό. Μάλιστα. Αυτά είναι θέμα πάντως, του πρόεδρου. Θα τον πάτε man to man το Τσίπρα. Αναυπουργείο, ανατομέα κλπ. Μα το πηγαίνουμε ήδη. Το Μάρχε Νέα Δημοκρατία είναι συνεχώς παρόντες, βγάζουν ανακοινώσεις κάθε μέρα. Πολλές δεν περνάνε στα μέσα μαζική επικοινωνία. Δεν υπάρχει καμία μέρα που δεν βγαίνουν δεκάδες δελτία τύπου από τους διάφορους τομεάρχες Νέας Δημοκρατίας, που δεν γίνεται συνεχώς επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. Μία από όλες προχθές τη δική μου με τον κύριο Ξανθό για τα χρήματα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις ψυχική υγεία που μοιράσαμε μεταξύ τους 20 εκατομμύρια και δεν με ρώτησε για αυτό το θέμα. 20 εκατομμύρια ευρώ μοιράσαμε μεταξύ τους. Τα πες στη Βουλή όλα. Βγάλατε εδώ στο δηλώσεις του ΣΚΑΙ και μου έκανε εντύπωση ο Γιώργο Αυτιά. Πώς στέκεται αυτή η χώρα. Βγάζω στη Βουλή το χαρτί ότι μη κυβερνητική οργάνωση του συνεργάτου του Υφυπουργού Εργασίας κυρίου Πετρόπουλου, ένας κύριος Θεοδωρουλάκης, πήρε για 13 μέρες 722 χιλιάρικα παραπάνω ευρώ. Τον ψάχνει ο Σκάι. Κάνει δήλωση και λέει: δεν πήρα ένα εκατομμύριο που λέει ο Γεωργιάς, είχα πει περίπου ένα εκατομμύριο, γιατί δεν προλάβα να πάω το ακριβές ποσό στη Βουλή. Κατέθεσα το έγγραφο. Λέει: 270 χιλιάρικα λέει πήρα μόνον για περισσότερους ασθενείς. Παίρνω εγώ τα χαρτιά, τα δείχνω, τα βγάζουν οι ειδήσεις του Sky και λέει το χαρτί 722 χιλιάρικα παραπάνω για τους ίδιους ασθενείς. Και δεν σημαίνει τίποτα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πήραν 700 χιλιάρικα, πρόσεξε, κόβουν το ΕΚΑΣ των ανθρώπων. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Βαβουγιό, έλεγε το μέρισμα. Και έλεγε, πήραν από 150-70, έλεγε από 120-50, 50 ευρώ κομμένα στον έναν, 70 ευρώ κομμένα στον άλλον, 80 ευρώ κομμένα στον τρίτο. Και ένας του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει 722 χιλιάρικα για 13 μέρες. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι θέμα. Λοιπόν,
Η άποψη δικιά μου είναι. Γιατί να κόβεις το μέρισμα των ανθρώπων. Γιατί να κόβεις το ΕΚΑΣ των ανθρώπων όταν μοιράζεις τους δικούς σου 20 εκατομμύρια. Όλα αυτά είναι αντικείμενο ερεύνης. Όχι, δεν είναι έρευνα, δεν είναι χαρτιά τώρα. Και λοιπά και λοιπά. Γιώργο μου, λοιπόν, είχα τον Υπουργό Υγείας στη Βουλή 25 λεπτά. Το είδα το θέμα, το είδα. Δεν απάντησε για αυτό το θέμα. Ξέρετε ποια ήταν απάντηση του Υπουργού Υγείας του κ. Ξανθούξη. Την είδαμε στην τηλεόραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύθερος. Λοιπόν. Εγώ του έλεγα γιατί μοίρασες από ένα εκατομμύριο από εδώ και ένα εκατομμύριο από εκεί και ένα εκατομμύριο παραπέρα και μου λέει και εσύ είσαι νεοφιλελεύθερος. Λοιπόν. Εσύ είσαι λαϊκιστής, μου λέει. Σε ευχαριστώ. Ωραία, θερμά. Εγώ είμαι ό,τι θέλω να είμαι. Εσύ τα λεφτά γιατί τα μοίρασες. Σε ευχαριστώ. Και βγάλε αυτή μια ανακοίνωση από μια εκεί από το σύλλογό του. Λοιπόν. Τον ΜΚΟ. Που μη τη δει κανένα κοινοτικό όργανο και θα σου πάνε και τα λεφτά που μου πληρώσει πίσω. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο και κοιτάξτε, εκεί στη Νέα Δημοκρατία ανοίξτε τα παράθυρα να μπει αέρας του κόσμου και της κοινωνίας. Ανοιχτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είμαστε τα νέα μας γραφεία, κόμμος για τη συνέχεια. Λοιπόν, χθες είχαμε τη λαμπαδιδρομία για την τράπεζα αίματος, γιατί μαζέψαμε και αίμα, λοιπόν, αίμα για τον κόσμο. Μαζέψαμε πολύ αίμα, όπως λέει και φίλους Νέας Δημοκρατίας, τράπεζα αίματος του κόμματος και στείλαμε ήδη στα νοσοκομεία που μαζέψαν αίμα για να σώσουμε ζωές ανθρώπων. Η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή καλά, προς τον κόσμο. Τσέκου, πρέπει να πάρει ελάτε στη Νέα Δημοκρατία, ελάτε στις τοπικές μας οργανώσεις. Χθες είχαμε μεγάλη γιορτή στην Κεσαριανή. Δεν μπορώ να απαντήσω να πάω εγώ. Είχα μεγάλη γιορτή στο Παλαιό Φάληρο. Όλη η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη μια γροθιά. Πάμε να κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό να αλλάξουμε την Ελλάδα. Στο τζάμι και να στο Ήμουν, για να σε δω μετά τι θα κάνει. Να ξέρει κάτι. Θα κάνουμε αυτά που λέμε, αυτό θα κάνουμε. Μακάρι, θα δούμε. Λοιπόν, γιατί υπήρξε καλά... φορά, Γιώργο, που με έψαξες να συνεργήσεις κάτι όταν ήμουν υπουργός και κρυφτικά. Ποτέ. Υπήρξε φορά που μου κάνετε ερώτηση και δεν απάντησα. Ποτέ. Να είσαι καλά και καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.